Το σχέδιο για την αξιοποίηση του Ολύμπου προτίθεται να παρουσιάσει η αντιπροσωπεία τη Περιφερειακή Ενότητα Λάρισα την Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για ένα κείμενο 70 σελίδων, το οποίο θα παραδώσει στου βουλευτέ η αντιπροσωπεία τη Λάρισας υπό την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Ρένα Καραλαριότου και τον Δήμαρχο Ελασσόνα κύριο Γιώργιο Πασκόπουλο. Στο πλαίσιο τη πρόταση περιλαμβάνονται η δημιουργία Μυθολογικού Πάρκου, Ψηφιακό Μουσείο μυθολογίας, η ανασύσταση τη λίμνης τη Καλιπέφκης, η λειτουργία πρότυπου κέντρου υποδοχή ορειβατών στι κατασκηνώσει Κοκκινοπυλού, η ανάπτυξη δασικού χωριού στο Λιβάδι, η κατασκευή οικοτουριστικών καταφυγείων στι πύλε εισόδου στον Όλυμπο και κέντρο ενημέρωση Περευική Τρίπολη στο Πίθιο. Το πλέγμα των προτάσεων που θα κατατεθούν προήλθαν από επεξεργασία των όσων προβλέπονται σε σειρά κειμένων, περιφερειακών κειμένων, νόμων κτλ., καθώ και από συγκερασμό του με τόσα διατυπώθηκαν στη δίμενη περίπου διαβούλευση που ξεκίνησε με ευθύνη τη Περιφέρεια και του Δήμου Ελασσόνα με τη συμμετοχή όλων των ενεχομένων φορέων και γνώμονα το τρίπτυχο, ανάδειξη, προστασία, αξιοποίηση του μυθικού βουνού των Θεών. Πριν από λίγε ημέρε, μάλιστα, η πρόταση που ετοιμάστηκε από το Δήμο Ελασσόνα και την Περιφέρεια Θεσσαλία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο τη περιοχή. Η αντιπεριφερειάρχη τη Λάρισα, που είχε συμμετάσχει στι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνα, είχε τονίσει πω δεν μπορεί αποσπασματικά ο καθένα να ενεργεί για τον Όλυμπο, που όπω είπε είναι εθνικό προϊόν. Τάχθηκε υπέρ τη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ενδυνάμωση τη Ελασσόνα, τη διασύνθεση τουριστικού προϊόντο με τα τοπικά προϊόντα και την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού. Σημείωσε μάλιστα ότι απαιτείται να γίνει μορφή διαπεριφερειακή εταιρικότητα και κατέληξε λέγοντα: Δεν έχουμε τίποτα με την άλλη πλευρά, εννοώντα σαφώ την πιερία, πρέπει να παντρέψουμε τι δύο περιοχέ.